Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Σταματάκης. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες η δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2018, οπότε να πούμε καλή τηλεοπτική χρονιά. Μαζί μας σήμερα ο Ηλίας Αγγελακούδης, δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας και επικεφαλής της παράταξης, είναι στο χέρι μας. Κύριε Αγγελακούδη, καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Πώς βλέπετε να ξεκινάει το νέο έτος για το Δήμο Ορεστιάδας, για την παράταξή σας, για τη χώρα μας? Σήμερα κρίσιμη κιόλας ημέρα, το πολυνομό σχέδιο ψηφίζεται. Με την ψήφιση του πολυνομού σχεδίου ξεκινά όπως τελειώνει, όπως τελειώνει, δυστυχώς τελείωσαν και οι προηγούμενες χρονιές. Δεν υπάρχουν θετικά σημάδια. Θα ελπίζουμε να βελτιώσουν τα πράγματα και ο κόσμος να βελτιωθεί η κατάσταση του κόσμου. Για πολύ απαισιόδοξο σας προβλέπω. Ναι, γιατί ξεκίνησε λίγο η χρονιά κάπως περίεργα. Για τα τοπικά, για τη ζάχαρη έχουμε πάλι τα προβλήματα. Ο ΣΕ ανακοίνωσε ότι σταματάει τα δύο δρομολόγια. Έχουμε την ψήφιση του πολυνομού σχεδίου. Δεν ακούγονται θετικά πράγματα, αλλά θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μας αφήνουν δυστυχώς κάποιοι. Δεν ξέρω αν θυμάστε σε κάποιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν 6, 7, 8 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρόνο, ο Σταμάτης Γκατζίδης, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, σε ανύπτωτο του χρόνο, πήρε τα στοιχεία από το ληξιαρχείο της Ορεστιάδας και είχε παρουσιάσει τα στοιχεία των γεννήσεων και των θανάτων σε όλο το Δήμο Ορεστιάδος. Ήρθαν ξανά τα στοιχεία αυτά στην δημοσιότητα, στην επικαιρότητα. Δεν είναι τραγικά αυτά? Ναι. Όταν βλέπουμε ότι 2,6 θάνατοι αντιστοιχούν σε μια γέννηση στο Δήμο Ορεστιάδας, 3 στο Δημότυχο. Η κατάσταση γενικά στην επικράτεια, στην επαρχία, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τώρα για να πάμε πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Ορεστιάδας, βλέπουμε αυτή την δημογραφική κατάρρευση. Και δεν είναι μόνο οι θάνατοι με τις γεννήσεις, γιατί είμαστε και της ίδιας γενιάς και οι νέοι πλέον δεν κάθονται. Άρα πώς θα γεννήσουν κιόλας, δηλαδή ποιοι θα γεννήσουν, όταν οι νέοι και μάλιστα οι νέοι επιστήμονες δεν έχουν την επιλογή της Ορεστιάδας για να έρθουν να συνεχίσουν μετά τις σπουδές τους. Είναι λογική αυτή η δημογραφική κατάρρευση. Και θα πρέπει συνολικά να το δούμε και από την κεντρική διοίκηση πώς θα πρέπει να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο και φυσικά ο Δήμος τι αποφάσεις θα πάρει. Βέβαια στο τρίγωνο είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση από ό,τι είδαμε, γιατί είναι περισσότερο νομίζω από το 1:3. 1:9. 1:9. Και νομίζω έτσι όπως το υπολογίζαμε πριν ένα εξάμεινο που είχε έρθει πρώτη φορά το θέμα, είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας χάνει περίπου ένα χωριό κάθε χρόνο από κατοίκους. Συνεπώς αυτό που έγινε ας πούμε στο σχολείο της Λεπτής, το ότι υποβαθμίστηκε και ο φετινός πρώτος και ο επόμενος, θα είναι πολύ χειρότερα στις υποβαθμίσεις κάποιων σχολείων, κυρίως στην επαρχία, στα χωριά. Τώρα μου διαφεύγει, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, ποιος δημοτικός σύμβουλος το έχει πει της Ορεστιάδας, δεν ξέρω αν το έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια σε κάποια εκπομπή. Το σχολείο της Λεπτής είναι και το τελευταίο ανάχωμα περιφερειακών σχολείων προς την Ορεστιάδα. Ναι. Δηλαδή, αν το δούμε, υπάρχει δημοτικό σχολείο στο Τρίγωνο, στα Δίκαια, δημοτικό σχολείο στον Κυπρίνο, δημοτικό σχολείο στη Βίσα, στις Καστανιές, στα Ρίζια και στη Λεπτή. Και των Καστανιών δεν λειτουργεί, νομίζω. Ναι, διθέσιο. Ναι, όχι, και δεν θα λειτουργήσει κιόλας, νομίζω, από τον χρόνο, γιατί δεν έχει παιδιά. Είναι ένα παιδί μόνο στο νηπιαγωγείο. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική κατάρρευση και χωρίς σταματημό, δεν βλέπουμε να σταματάει. Δεν υπάρχουν εφεδρίες. Δεν υπάρχουν εφεδρίες και δυστυχώς δεν είμαστε ελκυστικός δήμος για να έρθει κάποιος να εργαστεί εδώ πέρα. Αν το δούμε συνολικά, από τότε που σταμάτησαν οι προσλήψεις στο δημόσιο και κυρίως στον στρατό, όπου συγκρατούσε κάπως τον νέο κόσμο, πλέον με το που σταμάτησε αυτό, σταμάτησε και η ανάπτυξη της πόλης. Αν το πάρουμε, βέβαια είναι και η οικονομική κρίση ενδιάμεσα. Δύσκολο αυτό. Θα δω το κομμάτι και δεν ξέρω πώς μπορούμε να σταθούμε. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο τα πράγματα ένα-ένα. Ναι, να πιάσουμε λίγο το τελευταίο. Το είπατε ότι σταμάτησαν οι προσλήψεις στον στρατό. Είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι, τι μας αρέσει, όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι όταν αποφασίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την άδεια του Υπουργείου Οικονομικών να κάνει προσλήψεις στο στρατό, αυτοί που θέλουν κατά κύριο λόγο να πάνε στο στρατό, ξέρουν θα υπηρετήσουν σε κάποια ακριτική περιοχή, είτε σε κάποιο νησί, είτε στα χερσαία σύνορα της χώρας. Έχουν σταματήσει εδώ και 10 χρόνια προσλήψεις.
Κάπου εκεί. Νομίζω τόσο. Και ηλικιακά μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας του στρατού, οπότε χρειάζεται μια ανανέωση. Αλλά και αυτό που είπατε, δεν βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Ένα παιδί που είναι 18-19 χρονών και σταματάει το σχολείο, τελειώνει το σχολείο, τελειώνει και τις σπουδές του, πάει στο στρατιωτικό του και μετά δεν έχει επαγγελματική διέξοδο. Άμα θέλει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα. Ναι, και κυρίως τα παιδιά που σπουδάζουν, φεύγουν από την Οστιάδα και βλέπουμε ότι δεν επιστρέφουν ξανά. Mm-hmm. Η δικιά μας γενιά, επειδή είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, δεν επιστρέφει πίσω γιατί ξέρει ότι σε αυτό που σπούδασε δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται και άρα θα πρέπει να βρει την επαγγελματική του αποκατάσταση σε κάποιο άλλο μέρος ή της Ελλάδος που πλέον δεν υπάρχει ούτε εδώ. Άρα συνεπώς φεύγει στο εξωτερικό και βέβαια τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, το ανοίγουμε και αυτό. Το ότι η Ελλάδα πληρώνει για να σπουδάσουν τα παιδιά, αλλά τελικά το εκμεταλλεύονται κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνουν έναν έτοιμο επιστήμονα και τον βάζει στις τάξεις της. Προφανώς ένας πολιτικός μηχανικός θα έρθει στην Οριστιάδα, γιατί δεν χτίζονται σπίτια. Προφανώς όμως δεν θα πάει και στην Αθήνα, γιατί ούτε εκεί χτίζονται σπίτια. Είναι μονόδρομος για αυτά τα παιδιά. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ότι αφήνουν πίσω τη χώρα τους. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι. Θεωρώ ότι κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Θεωρώ ότι κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Ούτε από την περιοχή του μπορεί να μην θέλει να φύγει, αλλά όταν δεν υπάρχουν οι λύσεις. Θα πρέπει να βρεις τις δικές σου απαντήσεις για το μέλλον σου. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι μια πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών θα είναι ένα. Όχι, μην το βάζουμε εκεί πέρα ξεκάθαρα. Είπαμε ότι απλά για την Οριστιάδα. Ψάχνουμε να βρούμε όμως κάποιες άμεσες λύσεις, γιατί δεν μπορεί να περιμένεις 10 χρόνια. Για μένα αυτό που θα έπρεπε να ψάξουμε και να βρούμε είναι πώς θα δημιουργηθούν μεταποιητικές μονάδες στο Δήμο Οριστιάδας, ώστε. Γιατί. Για να τα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί τώρα τα έχουμε μπερδέψει με τη ζόλα. Η μοναδική διέξοδο αυτή τη στιγμή για ένα νέο είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι ήδη γυρασμένος. Γιατί δευτερογενής δεν υπάρχει ούτε πρωτογενής. Δεν υπάρχει ούτε και το εμπόριο λόγω των γειτονικών χωρών έχει χαθεί. Συνεπώς είναι ο πρωτογενής τομέας. Άρα λοιπόν να ασχοληθεί με τη γη και τα. Ναι, αλλά πέρα από αυτό, αφού παράξουμε, θα πρέπει να το μεταποιήσουμε. Mm-hmm. Ώστε και να κερδίσουμε και την υπεραξία ενός προϊόντος και να μείνει στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες. Θα μιλήσουμε και για τη ζάχαρη φαντάζομαι, που ήταν μια μεγάλη μεταποιητική μονάδα και ήταν πραγματικά ένας οικονομικός πυλώνας της περιοχής. Και οικονομικός και κοινωνικός. Ξέρετε τι πληρώνει η περιοχή μας όμως, κύριε Αγγελακούδη. Εντάξει, έχουμε τις επιχειρήσεις που στέλνουν τα μπρόκολα, στέλνουν τα. Στέλνουν και τα σπαράγγια. Τα σκόρδα. Τα οποία τα στέλνουν σε μεγάλο βαθμό και στο εξωτερικό. Και πολλές φορές λέμε ότι όταν εξαρτώμαστε από το τι καιρό θα κάνει στη Γερμανία δεν πάνε καλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, πήγε νωρίς η άνοιξη στην Γερμανία. Πάνε πίσω οι δικές μας πωλήσεις. Η πολιτισμοποίηση έφερε. Δεν έφερε ευχάριστη. Βλέπουμε όμως ότι και τα προϊόντα που φεύγουν από την περιοχή μας πληρώνουν υψηλό μεταφορικό κόστος. Δηλαδή να κάνουμε τις μεταποιητικές μονάδες, ναι, αλλά πάλι πρέπει να επέμβει το κράτος και να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ναι, είναι θέμα κυρίως της κεντρικής διοίκησης αυτό. Θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιφέρειας και μάλιστα ενός ακριτικού δήμου, μιας ακριτικής περιοχής που απέχουμε τόσο πολλά χιλιόμετρα από την μέσα χώρα, από την Ελλάδα. Σαφώς και πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να είναι αυτά. Εμείς το κεντρικό κράτος το βλέπουμε αντί να δίνει κάποια πλεονεκτήματα στην περιοχή, έχει βάλει διόδια, ανά 5 μέχρι τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα μπουν στο Αρδάνιο αργά ή γρήγορα. Αυτό είναι αντικίνητρο για κάποιον να έρθει να επενδύσει εδώ πέρα, αν θέλει να επενδύσει. Και υπήρχε βέβαια η επιδότηση του εργατικού κόστους, των εργατικών εισφορών, ένα 12%, το οποίο είχε έρθει ως αντιστάθμισμα του υψηλού κόστους των μεταφορικών, το οποίο όμως και αυτό καταργήθηκε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε από το κράτος να κάνει το ουσιαστικό βήμα για να στηρίξει την περιοχή μας. Ναι. Το θέμα είναι, θέλει το κράτος να στηρίξει την περιοχή μας και σας ρωτάω γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει ουσιαστικά. Και δεν νομίζω ότι μπορεί, γιατί είναι δεσμευμένη έτσι και λες από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών μας. Και συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορεί, γιατί για να προσπαθήσει κάτι θα πρέπει να αρχίσει και σε ρήξη με κάποιους θεσμούς. Όταν δεν έχεις τέτοιες προθέσεις, είναι πολύ δύσκολο να στηρίξει μια τέτοια κοινωνική πολιτική, γιατί πρόκειται για περί κοινωνικής πολιτικής και αυτό. Εγώ σας ρωτάω, θέλει το κράτος να στηρίξει την περιοχή. Δηλαδή, το κράτος πιστεύω ότι χάνει άμα ερημώνει η περιοχή μας. Πιστεύω ότι πραγματικά χάνει το κράτος.
Το γνωρίζει. Μα χάνει, αλλά όταν δεν μας στηρίζει, όταν δεν μας στηρίζει, όταν σου λέει ότι τα σπίτια που είναι κλειστά πληρώνουν έμφυα και ένας έχει κρατήσει το σπίτι του παππού του στον πεντάλοφο και έρχεται μια φορά στα 10 χρόνια και πληρώνει έμφυα γι' αυτό και τον εγκαταλείπει, τα πετρωτά τα αφήνουν και πέφτουν. Νομίζω πολλές παραφωνίες στους νόμους που έχει ψηφίσει και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν τα κοιτάνε αυτά. Νομίζω δεν κοιτάνε τίποτα. Αυτό το μόνο που πράγμα που κοιτάνε είναι να ευχαριστήσουν αυτή τη στιγμή τους δανειστές. Mm-hmm. Δεν προσπαθούν. Μόνο λόγια πάρα πολλές υποσχέσεις, αλλά όταν έρχονται πραγματικά στην ουσία, δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα προς όφελος του λαού, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Άρα, εσείς επιμένετε λοιπόν ότι πρέπει εμείς οι ήδη κάτοικοι της περιοχής να βρούμε διέξοδο μέσα από τον πρωτογενή το ΕΜΕΑ. Είπα ότι είναι. Αυτή τη στιγμή η μοναδική διέξοδος που υπάρχει είναι ο πρωτογενής τομέας. Και θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, ώστε να αναπτυχθεί και η μεταποίηση αργότερα. Όπως γίνονται κάποιες, δηλαδή κάποιες προσπάθειες με τους συνεταιρισμούς που αναφέραμε πριν, έχουν γίνει πολύ αξιόλογες προσπάθειες και το προσπαθούν πάρα πολλοί άνθρωποι να το εξελίξουν. Ιδιωτική πρωτοβουλία με παράλληλη στήριξη, παρέμβαση, αν θέλετε, είτε από την ομαρχία, είτε από την περιφέρεια, είτε και από το ίδιο το κράτος. Και με δημόσιο έλεγχο. Σε κάποια πράγματα είναι καλό να υπάρχει δημόσιο έλεγχο για να κατευθύνονται προς ένα κοινωνικό μοντέλο. Μην ιδιωτική πρωτοβουλία πολλές φορές ξεφεύγει και πάει καθαρά προς το όφελος και δεν είναι και δύσκολο ένας ιδιώτης να πάρει την επιχείρησή του και να φύγει και να πάει στη Βουλγαρία γιατί θα έχει μικρότερο κόστος στο εργατικό κόστος. Σε όλα. Στο φόρο, σε πολλά. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές προσπάθειες για να βελτιωθούν ή για να βελτιωθεί η κατάσταση και να μπορέσει να προσελκύσει τους νέους να επιστρέψουν. Οι νέοι δεν επιστρέφουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, εσείς φαντάζομαι έχετε συμμαθητές οι οποίοι φύγανε από την περιοχή της Οριστίας και δεν επέστρεψαν. Τώρα, εάν τους δίνονταν ευκαιρία να επιστρέψουν και ένα σοβαρό ουσιαστικό κίνητρο θα το έπραταν ή έχει πετάξει το πουλάκι. Πιστεύω θα ερχόταν και με συζητήσεις που κάνουμε γιατί τώρα και λόγω εορτών επέστρεψαν πάρα πολύ για να περάσουν τις διακοπές τους. Το λένε ότι μακάρι να υπήρχαν δουλειές και μέλλον, προοπτικές και να επιστρέφαμε. Αλλά βλέπουν ότι δεν υπάρχει και το έχουν ξεγράψει από το μυαλό. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση όταν βλέπεις ότι τα πάντα καταραίουν. Εδώ πέρα καταραίουν. Να έρθουν εμείς να κάνουμε τι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος να έρθει να επενδύσει, ακόμα και αν έχει το κεφάλαιο, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, γιατί είναι και το επιχειρηματικό. Ναι, γιατί να μην κάνει τη μονάδα του Ρότσα και άλλου στην συγκεκριμένη εκπομπή. Γιατί να μην κάνει τη μονάδα στη Λιβαδιά, στη Θήβα, στη Φλόρινα ή οπουδήποτε αλλού και να την κάνει στην Οριστιάδα. Μια μεταποιητική μονάδα. Μπορεί να έχουμε πολύ μακριά από την Ελλάδα. Μου πείτε για τα προϊόντα που έχουμε, τα ξεχωριστά. Όχι, αλλά είμαστε στο κέντρο του Βαλκανίων και έτσι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αγορά των Βαλκανίων. Δυστυχώς, σαν χώρα όμως, δεν έχουμε και καλές σχέσεις με τους γειτονές μας και έτσι είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις τα προϊόντα σου. Έχουμε ποιοτικά προϊόντα όμως. Το σκόρ της Βύσης είναι φημισμένο. Χρειάζεται όμως και στήριξη και του Δήμου που να συμμετέχει σε εκθέσεις και να προωθήσει αυτά τα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει προποντός σε διεθνείς εκθέσεις ώστε να προωθήσει αυτά τα προϊόντα. Έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Και η Σόφια είναι 3 ώρες δρόμο. Ναι, η Σόφια είναι 3 ώρες. Το Βουκουρέστι είναι στις 3,5 ώρες. Το Βελιγράδι μπορεί να είναι στις 8, αλλά δεν είναι πολύ μακριά. Υπάρχει καλό οδικό δίκτυο. Προπαντός τώρα οι Βούλγαροι έχουν κάνει πολύ καλό οδικό δίκτυο. Υπάρχουν τρόποι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να στήσεις αυτή τη στιγμή την επιχείρηση σου στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ορθία, γενικά στην Ελλάδα. Σαν δημοτικό σύμβουλο που είστε, έρχεται επαφές συζητήσεις με επιχειρηματίες της περιοχής, αφού γκράζεστε. Κυρίως μιλάμε με συνεταιριστές και λόγω επαγγέλματος. Mm-hmm. Που υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ναι. Τι σας μεταφέρουν. Και εκεί δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Γι' αυτό ίσως και ξεκινήσαμε και λίγο. Αν και συνήθως μετά τη νέα χρονιά ξεκινάς με μια ελπίδα, αλλά δεν βγαίνει αυτό προς τα έξω. Από την αρχή είδα μια απεσιοδοξία. Και... Ναι, ναι. Θέλουν τη στήριξη του κράτους. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να σταθούν στα πόδια τους αυτά τα εγχειρήματα που έχουν γίνει. Είμαστε πολύ μακριά και πρέπει να δοθούν κίνητρα πάνω σε αυτό. Θα πρέπει και ο Δήμος, γι' αυτό και... Όταν λέτε ο Δήμος, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, δηλαδή... Ας ασκήσαμε πολύ μεγάλη κριτική στο ότι χαθήκανε τα έργα που ήταν των 3 εκατομμύριων ευρώ για την, που ήταν για τα τηλεοστάσια και για τις αρδεύσεις.
Αυτό ήταν σε αγροτικές υποδομές. Στις αγροτικές υποδομές. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να γίνει. Και όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλωδική διέξοδος είναι ο πρωτογενής τομέας, ο Δήμος θα έπρεπε να δώσει όλη τη βαρύτητά του πάνω σε αυτό για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσει περισσότερους νέους. Γιατί πλέον είπαμε δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα τους φέρουμε, απλά να συγκρατήσουμε την νεολαία που υπάρχει. Φαντάζομαι θα έχετε να πείτε επίσης για την αγροτική οδοπία. Αγροτική οδοπία, καλή οδοπία γενικά είναι ένα πρόβλημα, αλλά είμαστε και ένας τεράστιος δήμος που δεν λύνεται και εύκολα. Χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλο προσωπικό για να το κάνει αυτό. Θυμίσω όμως υπάρχουν πρώην δήμο, παλιός δήμος Τυχερού που έχει αγροτική οδοπία με άσφαλτο, έτσι. Ναι, εδώ πέρα. Ναι, αυτό και έγινε πριν 20 χρόνια. Κάποιες... Αυτό είναι ότι γίνονται σε καλές περιόδους. Δηλαδή τώρα... πριν 20 χρόνια κάποιοι δεν φροντίσανε να φτιάξουν τις υποδομές και τώρα ερχόμαστε κάθε χρόνο να ρίχνουμε χώμα στο χώμα στο χώμα για να φτιάξουμε έναν δρόμο. Και δεν συντηρούμε το σωστά, συγγνώμη, επιτρέπετε, και τις υπάρχουσες υποδομές. Ναι, γιατί θα πούμε ότι η γνωστή καραμέλα δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ θα πω ότι δεν έχει γίνει ποτέ σωστή διαχείριση των κονδυλίων που φτάσανε για τις υποδομές αυτές. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα οράματος. Mm-hmm. Θα πρέπει η κάθε δημοτική αρχή να έχει ένα όραμα για το Δήμο, πώς φαντάζεται το Δήμο, ώστε να δημιουργήσει αυτές τις υποδομές. Να δούμε, δηλαδή, εσείς αν ήσασταν σήμερα δημοτική αρχή, αν είστε αύριο με δημοτική αρχή, τι θα κάνατε για τις αγροτικές υποδομές, ποια θα την βάζατε σαν προτεραιότητα, η παράταξη είναι στο χέρι μας. Γενικά θα προσπαθούσαμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω στον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι η οδοπία, είτε είναι η αρδεύση, όπου θα μπορούσε να επέμβει ένας Δήμος. Γιατί δεν είναι όλα, δεν είναι γνωστό Δήμο, είναι κάποια. Στα Υπουργεία. Θα έπρεπε θα δίναμε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό εδώ πέρα, ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που θα είναι και ελκυστικό σε κάποιον να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Ή τώρα μην γελιόμαστε, πολλοί νεολαίοι προσπαθούν να αποφύγουν την ενασχόλησή τους. Θα δίναμε πολύ μεγάλη βάση και συζητήσεις που κάνουμε στις συνελεύσεις μας. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να δούμε ότι είναι μια παράταξη η οποία λειτουργεί σε διευρυμένο ναι, δεν έχει, δεν κλίμα είναι οι δύο που υπάρχουν μέσα στο ναι. Δημοτικό Κάνετε Συμβούλιο. Κάνετε σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Ναι, και τώρα, στον επόμενο μήνα πάλι θα έχουμε. Συζητάτε και ανταλλάσσετε απόψεις και παίρνετε μια γενική απόφαση, μάλλον. Ναι, και καθορίζουμε και την γραμμή που θα ακολουθήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο καθένας από εσάς δεν έχει τη δική του γραμμή. Δηλαδή... Όλοι έχουμε. Μα είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες. Mm. Προερχόμαστε όλοι από διάφορους χώρους. Όλοι έχουμε τις δικές μας αφετηρίες. Έχουμε βρεθεί όμως και έχουμε πει ότι θα ακολουθήσουμε έναν κοινό δρόμο. Για να βελτιώσουμε και την ζωή που ζούμε μέσα στο Δήμο. Μια παρένθεση θα πούμε και περισσότερα μετά στο δεύτερο μέρος για την παράταξη. Απλώς θα ήθελα να. Δηλαδή, πώς θα λύσετε το πρόβλημα της αγροτικής οδοπίας η παράταξη στο χέρι μας. Θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Ναι, θα πείτε, ναι, σε εργολάβο. Γιατί μπαίνουν κατά διαστήματα εργολάβοι και συντηρούν τους δρόμους. Ναι, αλλά με ποιους τρόπους βιώνουν, δηλαδή πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Πρέπει να τα δούμε συνολικά. Με ποιον τρόπο μπαίνουν σε εργολάβος, γιατί δεν μπόρεσε ο Δήμος μέχρι τώρα. Πρέπει να τα αναδείξουμε και αυτά τα πράγματα. Γιατί ο Δήμος μέχρι τώρα δεν έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί απλά προσπαθούμε να συντηρήσουμε αυτή την κατάσταση και όχι να τη βελτιώσουμε. Όχι μόνο για την αγροτική οδοπία, γενικά. Γιατί μόνο απλά προσπαθούμε να κάνουμε μια συντήρηση, μια διαχείριση του Δήμου και να μην δώσουμε ένα επιπλέον όραμα. Ώστε να γίνει ελκυστικός και ο Δήμος, όχι μόνο για την εργασία, αλλά και ακόμα και για τον τουρισμό. Βλέπουμε ότι μένει στάσιμος ο Δήμος σε πολλά πράγματα. Πού οφείλετε, πιστεύετε, ότι αυτή η στασιμότητα. Από αυτό που ζείτε σαν Δημοτικό Σύμβουλο. Ναι, και αυτό, τη μικρή εμπειρία που έχω στο περίπου 6 μήνες, 7, το έχουμε πει πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε άλλες συνεντεύξεις. Εμείς βλέπουμε έλλειψη οράματος από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Και το επισημαίνουμε πάρα πολύ και τους λέμε ότι πρέπει να έχετε όραμα, πρέπει να μας δείχνετε κάθε φορά τι θέλετε να κάνετε. Αυτό που βλέπουμε εδώ και 3 χρόνια, γιατί είναι περίπου 40 μήνες αυτή η Δημοτική Αρχή, είναι μία διαχείριση του Δήμου, μία απλή διαχείριση του Δήμου, να είναι συμμαζεμένα τα πράγματα, να μην υπάρχουν πολλές γκρίνες, να αλλάξουμε τις λάμπες, να μπαλώσουμε κανένα δύο τρύπες και να μην. Πείτε μου, μια δημοτική αρχή, ειλικρινά σας ρωτάω, σε όλη την Ελλάδα που δεν ασχολείται με τις λάμπες και τις λακκούβες. Όμως, παρότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που. Εκεί να δείτε γκρίνια και τις λάμπες. Γκρίνια υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι γίνονται πολλά. Γιατί συγκρατούν και ανοίγουν θέσεις εργασίες. Γίνονται, έχουν πάρει κάποια έργα, έχουν πάρει μεγάλα έργα. Έχουν αλλάξει φωτιστικά LED και τα λοιπά. Όχι φωτιστικά. Έχουν γίνει έργα ενώ και ανάπλαση της παραλιακής τους πάνε να κάνουν. Με τον τρόπο που έχει φτάσει με τα προβλήματα. Ναι, ναι. Εδώ νομίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν να περάσουν κιόλας για ένα διαγωνισμό για το πώς οραματίζονται το Δήμο. Κάπως έτσι δηλαδή. Αλλά γίνονται κάποια πράγματα σε εμάς. Να σου πω κάτι, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο
Ο Βαγγέλης Λαμπάκης θέλει να κάνει και υπογειοποίηση τη λεωφόρου δημοκρατία. Το οποίο το όραμα παραμένει. Πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει. Με τα δεδομένα τα σημερινά. Μπορεί να διαφωνούμε, να συμφωνούμε. Είναι πολύ μεγάλο σημείο. Αλλά βλέπουμε ότι, υπάρχει, ότι έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ή τουλάχιστον δεν μα το βγάζουν εμά προ τα έξω να δούμε και εμεί τι πραγματικά. Να σα κάνω μια ερώτηση. Έχετε προτείνει εσεί ή οποιαδήποτε άλλη παράταξη ένα έργο, ένα σχέδιο το οποίο να έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας? Κατά καιρούς έχουμε φέρει αρκετές προτάσεις. Mm-hmm. Και θέλω να μου πείτε ένα που σας έρχεται στο νου και το οποίο απορρίφθηκε ή δεν συζητήθηκε. Τα απορρίμματα τα φέραμε, ας πούμε. Εκεί το συζητήσαμε, κάναμε και εκδηλώσεις. Εκεί είχατε, είχατε πολύ μεγάλη παρουσία, πρέπει να πούμε, αλλά και νομίζω ότι σκοντάφτη στην ελληνική νομοθεσία, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι, γιατί κάποιοι δήμοι ήδη έχουν ξεφύγει. Δηλαδή υπάρχει τώρα μια ευκολία να ξεφύγεις λίγο από τότε, αυτά τα... Τα τετριμένα διαμάθηκε. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι και ο Δήμος αργά ή γρήγορα, δηλαδή και αυτή η Δημοτική Αρχή θα καταλάβει ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα της διαμάθη και θα προχωρήσει σε ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα. Θα μπορούσε όμως να λειτουργεί ένα κέντρο ανακύκλωση σε συνεργασία με κάποιον άλλο Δήμο για να δημιουργηθούν και θέσεις. Η πρότασή μας αυτή ήταν. Το ΚΔΑΗ, ας πούμε, που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Θηραίας, Δεν λειτουργεί ακόμη. Ναι. Ενώ τον Οκτώβρη, ο Δήμαρχος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν τον Οκτώβρη, μας είχε πει ότι τον Οκτώβρη θα λειτουργούν και οι τέσσερις γραμμές. Και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καμία γραμμή και λειτουργεί απλά σαν ΣΜΑ. Και είμαστε το 2018. Mm. Αυτό πρέπει να είναι εδώ και δύο χρόνια πριν να λειτουργεί. Η ανακύκλωση δεν λειτουργεί καθόλου στην πόλη. Τι είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που ήμουν καλεσμένος εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ετοιμάσει πρόταση για τον Άρδα που θα την καταθέσουμε μέσα στο. Για πείτε μας για τον Άρδα. Δεν θέλω να μας πείτε την πρότασή σας. Απλώς θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Άρδας λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια. Φέρνει κάποια τουριστικά ωφέλη στην περιοχή. Όλο και μικρότερα θα πει κάποιος, όλο και μεγαλύτερα θα πει κάποιος άλλος τα τελευταία χρόνια λόγω της διεύρυνσης από των επισκεπτών από την Τουρκία και την Βουλγαρία. Μικρή θα. Δυστυχώς μικρή. Δυστυχώς μικρή, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, από τίποτα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βλέπουμε και οικονομικά ο Άρδας φαίνεται ότι ισορροπεί. Έχετε πρόταση, και αυτό καταλαβαίνω, την οποία θεωρείτε ότι θα τον εκτοξεύσει, δηλαδή τον Άρδα. Ναι. Και όταν λέμε θα τον εκτοξεύσει, τι θα σημαίνει? Δεν θέλω να μας αποκαλύψετε την πρόταση προς Θεού. Όχι, θα βγει μέσα στο επόμενο. Ελπίζω 15 μέρες, γιατί είμαστε στο τελικό στάδιο ενός τελευταίου ελέγχου. Ο Άρδας για μας αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός που θα έπρεπε να υπήρχε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για κάποια χρόνια, κυρίως την δεκαετία του 90, δεν είχε καταφέρει αυτό. Ήταν το νούμερο ένα που συζητούσαν και οι φοιτητές και οι μαθητές όλες τις περιφέρειες. Φαντάζομαι το ξέρετε. Θα το είχατε ακούσει σίγουρα, δεν ήσασταν εδώ πέρα. Αλγόταν πάρα πολύ έντονα το φεστιβάλ του Άρδα και είχε χιλιάδες επισκεπτές. Και από την Κρήτη επισκέπτες. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Από το 2003-2004 και μετά άρχισε να παίρνει την Γκάτο Βόλτον. Και αυτό πέρα, επειδή αυτό που λέγαμε ότι δεν υπήρχε πλέον όραμα. Αυτό που είχαν οραματιστεί κάποιοι άνθρωποι είχε αρχίσει να φθήνει και θα έπρεπε να δημιουργηθούν νέες συνθήκες που δεν έγιναν. Και δυστυχώς τώρα, ναι, πριν από δύο χρόνια, πούμε, που ήταν 110.000 ευρώ μέσα, 120, δεν θυμάμαι, νομίζω κάπου εκεί ήταν το ποσό. Φέτος ήταν και κερδοφόρο για ένα χιλιάρικο. Δεν υπάρχει όμως ένα όραμα. Πιο πολύ επικεντρώνεται στον τοπικό πληθυσμό πλέον. Έχει χάσει τον όρο του φεστιβάλ, ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ, και έχει επικεντρωθεί κυρίως στο να προσεγγίσει την τοπική νεολαία. Που για μας, ναι, η τοπική νεολαία θα συμμετείχε σε αυτόν, πρέπει να διευρυνθεί πολύ περισσότερο και πρέπει να βρούμε νέους στόχους και νέο όραμα για το φεστιβάλ. Σε μια περιοχή όμως που γίνονται και πολλαπλάσια φεστιβάλ, οι συναντήσεις νέων. Αλλάξανε πάρα πολύ από το 1994. Ναι, δηλαδή, όταν το 1994 υπήρχαν 2-3 σε όλη την Ελλάδα, τώρα υπάρχουν 203. Δηλαδή, υπάρχει ο ανταγωνισμός. Την ίδια περίοδο ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να πάει σε 5-6 διαφορετικά φεστιβάλ στην Αχτίνα 50-100 χιλιόμετρων και όχι να έρθει στα 500 χιλιόμετρα που είναι η Ορεστιάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Γιατί όπως αναφέρατε και πριν, η Σόφια είναι 3 ώρες από εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Εμείς θα την κάνουμε την πρότασή μας, θα το συζητήσουμε, πιστεύουμε, και
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι όλες οι προτάσεις των παρατάξεων συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό... το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό είναι ο ρόλος του να συζητάει. Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα που δεν έχει συζητηθεί. Ναι, απλά δεν έχουμε. Ό,τι έχουμε καταθέσει νομίζω... μέχρι τώρα δεν το έχουν υλοποιήσει. Και την Δημοτική Τηλεόραση είχαν κάνει προτάσεις. Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μας είχαν καλέσει να κάνουμε προτάσεις μέσω mail. Και συνέχεια κάνουμε προτάσεις. Είμαστε μια παράταξη που τολμάμε να κάνουμε προτάσεις. Δεν φοβόμαστε. Θεωρώ ότι όποιος και να καταθέσει μια καλή πρόταση, όπως και εσείς, έχετε ψηφίσει πολλές φορές προτάσεις της Δημοτικής Αρχής κτλ. Όταν υπάρχει μια πρόταση που έχει προοπτική, την κρίνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι έχει προοπτική, νομίζω ότι ασχετά από το ποιος την καταθέτει, προχωράει αυτή η πρόταση. Έχω αυτή την αίσθηση. Θα σας διορθώσω. Συζητιέται, δεν προχωράει. Ας πούμε, τα απορρίμματα που. Κατά κοινή ομολογία, ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Ναι. Είχε σίγουρα τις ατέλειές της, γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε μια μικρή παράταξη. Προφανώς. Και δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία που θα μας βοηθούσαν. Δεν προχώρησε και η Δημοτική Αρχή έμεινε προσκολλημένη στο σχεδιασμό της ΔΙΑΜΑΘ, που τελικά έχει αλλάξει 3 φορές από τότε. Ναι. Και έχει έρθει μάλιστα πολύ κοντά στα. Πολύ κοντά, όχι σαν τη δικιά μας πρόταση, πολύ κοντά στη δικιά μας την πρόταση. Σε ένα πιο επικεντρωμένο σύστημα. Δυστυχώς δεν υλοποιούνται. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και ίσως και γι' αυτό δεν κάνουμε και περισσότερες προτάσεις, γιατί υπάρχει μια απογοήτευση το ότι ό,τι καταθέτουμε ουσιαστικά πάει στο βρόντο, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει άλλες προτεραιότητες. Για τις εκδηλώσεις αγγέλων, φως, τι έχετε να πείτε? Φέτος έγινε μια πολύ αξιολογή προσπάθεια. Να πιάσουμε λίγο χαρούμενο κλίμα για κύριε Αγκούδη, με την άποψη ότι ξέρεις, άλλαξε χρονιά, λίγο αισιόδοξα. Όχι, ήταν. Αισιόδοξοι είμαστε σαν άνθρωποι και γι' αυτό και συμμετέχουμε και στα κοινά. Γιατί ήμασταν αισιόδοξοι, θα καθόμαστε στο σπίτι μας και πρώτα θα μεζεριάζαμε και θα γκρινιάζαμε. Γι' αυτό και βγήκαμε κιόλας. Έχουμε βγει μπροστά και προσπαθούμε και θέλουμε να βελτιώσουμε απλά τη ζωή μας. Αυτό λέμε. Η γιορτή των Αγγέλων Φως ήταν. Όχι η γιορτή, ήταν. Οι εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ήταν ενδιαφέρουσες. Πιστεύω ότι προσέγγισαν πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Από ό,τι άκουσα από τον πρόεδρο της ΔΚΠΑ, ότι ήθελαν και περισσότερη συμμετοχή από τους επαγγελματίες σε μια συνέντευξη του. Νομίζω ότι είχε πει. Καλό είναι να γίνεται. Συμφωνούμε και τις στηρίζουμε κιόλας. Αυτά σε συνδυασμό με τον Άρδα, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες εκδηλώσεις, ίσως πρέπει να αποτελέσουν κάποια στιγμή το τουριστικό προϊόν της Ορεστιάδας. Ναι. Μαζί με την γαστρονομία που ακούμε εδώ και πόσα χρόνια. Ναι, αν και λόγω των κυρικών συνδικών που επικρατούν στην περιοχή το χειμώνα, καμιά φορά οι εκδηλώσεις αυτές είναι και λίγο ρίσκο. Ας πούμε, πραγματικά στενοχωρηθήκαμε τις 3-4 μέρες, τις πρώτες που έβριξε και δεν μπόρεσε ο κόσμος να στηρίξει αυτές τις εκδηλώσεις. Ίσως μια πρώτη θα ήταν να κάνουμε μια σκεπαστή πλατεία. Είναι όμως ένα όραμα. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε ότι κάποτε θα πρέπει να κάνουμε. Να σας πω κάτι. Στο Σουφλί έγιναν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σε ανοιχτό χώρο, μου πεις το συγκρότημα του Τζίβερ βοηθάει. Υπάρχουν και εκδηλώσεις που γίνονται και σε ανοιχτούς χώρους και καμιά φορά και η βροχή και το κρύο και το χιόνι μπορεί να αλλάξει το δεδομένο προς το καλύτερο, αρκεί να το δεις με άλλη διάθεση. Είναι απλά είναι δύσκολο. Δηλαδή κάποιος. Πρέπει να συμβιβαστούμε με τα δεδομένα της περιοχής. Οι εκδηλώσεις είναι. Και στον Άρδα έχει κουνούπια. Αλλά συμβιβαζόμαστε. Ναι, και αν θυμάστε τις παλιές παρατηρήσεις των επισκεπτών στον Άρδα, ήταν το πρώτο στο βιβλίο επισκεπτών που είχε. Το σελίδα που του Άρδα, εδώ παλιά είναι. Όχι σελίδα, υπήρχε βιβλίο στον Άρδα τότε. Επειδή ήταν από τις πρώτες κατοχές του 1994, όταν ερχόταν το πρώτο που γράφανε ότι κάντε κάτι με τα κουνούπια σας, δεν γίνεται, θα τρελαθούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συνομιλούμε με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δήμου Ορεστιάδας. Είναι στο χέρι μας, Ηλία Αγγελακούδη. Κύριε Αγγελακούδη, ξεκινήσαμε δυσάρεστα. Ναι, λίγο. Όμως οι εξελίξεις είναι πραγματικά δυσάρεστες. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης σας πονάει περισσότερο από κάποιους άλλους, με την άποψη ότι εσείς έχετε βγάλει ψωμί από το μέροκαμπ του. Έχετε δουλέψει στο εργοστάσιο. Δεν νομίζω ότι πονάει. Όλους μας πονάει αυτό, γιατί είναι. Κύριε Κυρακούδη, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για τη ζάχαρη, όπως και εγώ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη ζάχαρη. Δηλαδή, δεν έχω ούτε συγγενική σχέση ούτε γατική σχέση. Λέω, αυτοί που ζήσετε μέσα στη ζάχαρη, που εργαστήκατε στη ζάχαρη, τους αγρότες, τους εργαζομένους, τους πονάει περισσότερο. Μας αυτούς που έχουν, λίγο περισσότερο αυτούς γιατί που έχουν την άμεση επαφή. Το λέω με τα λόγω γνώσης. Καταλαβαίνουμε τι μέγεθος είναι η ζάχαρη, έχω την εντύπωση. Καταλαβαίνουμε άμεσα ότι αυτό το μαγαζί, αυτό το εργοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί. Εμείς οι δημοσιογράφοι ακούσαμε για μια αβαρία. Εσείς με το που ακούσατε για αβαρία, καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει.
Εμείς οι δημοσιογράφοι ακούμε για τους απλήρωτους αγρότες. Ο αγρότης καταλαβαίνει το τι σημαίνει να είναι απλήρωτος. Ναι, γίνει και πολύ δύσκολο. Είχαμε και την Παρασκευή την συμβολική κατάληψη στο εργοστάσιο της βιομηχανίας ζάχαρης, που και πάλι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λόγια του αέρα, θα πληρωθείτε, θα κάνετε, θα πάρουμε μερίσματα, θα δεσμεύσουμε τη ζάχαρη. Δυστυχώς αυτή η ασυνέπεια όλων αυτών των διοικήσεων που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη έχουν αποθήσει τον παραγωγό από την δευτεροκαλλιέργεια. Και του χρόνου ήδη αρχίζουν σιγά σιγά να το ψελίζουν κάποιοι ότι του χρόνου μάλλον μπορεί να μην λειτουργήσει το εργοστάσιο, δεν θα έχει τέφλα γιατί ο παραγωγός δεν θέλει να ασχοληθεί με την δευτεροκαλλιέργεια. Δεν θέλει να ασχοληθεί γιατί δεν μπορεί αυτή την κοροϊδία και τον εμπεγμό από την κάθε διοίκηση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλάζουν διοικήσεις, αλλά τα λόγια τους, τα παχιά τους λόγια το ότι θα πληρωθείτε, θυμάστε, γλυκά Χριστούγεννα, ήρθε ο Χαρίτσης, ο υπουργός, όλα θα είναι καλά, έχουμε βρει τα λεφτά, δεν υπήρχε τίποτα, απλά κοροϊδεύουν τους παραγωγούς για να μην υπάρχουν ούτε αντιδράσεις, ούτε εγκρίνια και όλοι καλά να χτυπήσουν την πλάτη και να γυρίσουν στην Αθήνα και να μην κάνουν πως συμβαίνει τίποτα. Πόσο καιρό μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να κοροϊδεύει έναν άνθρωπο? Γι' αυτό αλλάζουν συνέχεια διοίκησης. Έχουν αλλάξει πέντε, τέσσερις, πέντε. Νομίζω τώρα αυτή είναι η πέμπτη είναι με αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω τρεις, τέσσερις. Με έναν συνάδελφο μιλάγαμε στο τηλέφωνο από άλλη περιοχή της Ελλάδας και του έλεγα πώς λέγεται ο πρόεδρος αυτός. Όχι, μου λέει αυτός είναι ο προηγούμενος. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι κωμικο-τραγικό. Δεν είναι πλέον καθόλου κωμικό. Νομίζω ότι είναι πλέον τραγική κατάσταση και αν θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με την ΕΒΣ, με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Ή θα τα σπάσεις πραγματικά με την Τράπεζα Πυραιός και θα προσπαθήσεις να βρεις τη λύση, ή θα κάθεσαι και θα δέχεσαι τις υποδείξεις της, που και αυτοί θέλουν να βγάλουν να πάρουν τα περισσότερα. Βέβαια. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Γελακούδη. Εσείς, αν ήσασταν τράπεζα, θα χρηματοδοτούσατε κάτι το οποίο μπαίνει μέσα? Τώρα, να το δούμε λίγο από την άλλη πλευρά. Η ζάχαρη μπαίνει μέσα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι προσφέρει στην ελληνική οικονομία, συντηρεί οικογένειες, αγρότες και όλα αυτά, τον ιδρώτα τους. Αλλά είναι μια βιομηχανία η οποία έχει παθητικό. Δεν βρέθηκε ακόμη η λύση για να γίνει το παθητικό. Συγγνώμη, η συζήτηση είναι στη λάθος βάση. Πρέπει να συζητήσουμε γιατί η Τράπεζα Πυραιός αυτή τη στιγμή έχει το δάνειο της αγροτικής από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Γιατί πουλήθηκε μόνο 90 εκατομμυρίων και βρέθηκε η. Δηλαδή εδώ πέρα τι κάναμε. Η κυβέρνηση όμως τώρα στη συγκεκριμένη στιγμή, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, έχει να διαχειριστεί. Ναι, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει αυτό, ότι τα 150 εκατομμύρια που λένε τώρα ότι χρωστά η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης στην Τράπεζα Πυραιός, δεν τα πήρε ποτέ από την Τράπεζα Πυραιός. Από την Αγροτική Τράπεζα πήγε, που με την πώληση, με την σκανδαλώδη τις αλχημίες που γίνανε τότε. Πήρε ένα κομμάτι, αυτό το κακό που λέγανε ότι είναι η επιχείρηση, πήγε στο Ταμείο Επικροτικοποιήσεων και το καλό κομμάτι που ήταν το δάνειο, το πήρε η Τράπεζα Πυραιός. Δηλαδή η Τράπεζα Πυραιός πήρε 90 εκατομμύρια, έδωσε 90 εκατομμύρια στο κράτος για να πάρει την αγροτική τράπεζα και τώρα το κράτος χρωστάει, γιατί στο κράτος ανήκει, στο δημόσιο ανήκει η ελληνική βιομηχανία, χρωστάει 150 εκατομμύρια στην Τράπεζα Πυραιός που δεν τη έδωσε τα λεφτά. Δηλαδή αγόρασε κάτι και αγόρασε και τη χρωστάνε και 60 εκατομμύρια. Άμα θέλουν τώρα να δουν το θέμα που έγινε πριν 10 χρόνια, ας το δουν. Αλλά αυτή τη στιγμή το άμεσο, το φλέγον είναι να λειτουργήσει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και να έχουν δουλειά όχι οι εργαζόμενοι, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, να έχουν δουλειά και οι αγρότες. Οπότε η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα τώρα. Το τι έγινε πριν από 10 χρόνια δεν είναι τώρα να το λύσει. Γι' αυτό πρέπει να σπάσει. Η κυβέρνηση πρέπει να έρθει σε ρήξη με κάποιον. Μη με την τράπεζα, με κάποιου άλλου τρόπου. Δεν γίνεται με μη μέτρα. Όχι τώρα. Όταν σπάσει το πόδι, όχι πατερίτσα. Με μία πατερίτσα δεν πάει. Τα βλέπουμε δύο χρόνια. Ναι. Τρία είναι αυτή η ιστορία. Από τότε που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, που βγήκε αυτή η κυβέρνηση, προσπαθεί να σώσει την εταιρεία. Αλλάζουν διοικήσεις και δεν αλλάζει. Βλέπουμε όμως. Όχι μη μέτρα, δεν κάνουν τίποτα. Είναι χάιδεμα κάνουν. Απλά ότι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πάντως, εγώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που ξέρω, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Από τη μικρή εμπειρία που έχω, πολλές εβδομάδες ήταν κρίσιμη για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί θα έχουμε πολλές συναντήσεις και όσο μένουν και η παραγωγή απλήρωτη, υπάρχει και μία έξτρα πίεση προς τους κυβερνώντες. Θα περιμένουμε και εμείς με αγωνία το τι εξελίξεις θα έχουμε.
Απλά είμαστε και λίγο σε εγρήγορση για κινητοποιήσεις, για να, να στηρίξουμε ακόμα μια φορά αυτή την βιομηχανία. Γιατί δεν στηρίζουμε μόνο τη βιομηχανία, στηρίζεται πραγματικά η περιοχή. Είναι πολύ, μιλάμε για τεράστια οικονομικά μεγέθη. Τουλάχιστον τη δεκαετία του 90, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης κράτησε αυτή την περιοχή όρθια. Και εγώ πραγματικά το πιστεύω και σαν παράταξη το πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει αρκεί να σπάσουμε τα αυγά, να μην μένουμε πλέον στο χάιδημα και να υπάρχουν ριζοσπαστικές αποφάσεις για να λυθεί αυτό το θέμα. Πολλά αυγά πρέπει να σπάσουν, κύριε Αγγελακούδο, όχι μόνο για τη ζάχαρη και την τοπική αυτοδιοίκηση που λέγατε προηγούμενο. Ναι, νομίζω ναι, ότι. Μα δεν μπορεί, εκεί πέρα πρέπει. Όλη η τοπική κοινωνία πρέπει να ξεσηκωθεί γι' αυτό. Ξέρετε. Και αν δεν. Και συγγνώμη, θα τελειώσω με αυτό. Δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος, αν δεν καταλάβουν ότι υπάρχει κόσμος που μάχεται για να κρατήσει αυτό το μαγαζί ανοιχτό. Δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα και να πάνε και στη χειρότερη λύση, εύκολη λύση για αυτούς που είναι το κλείσιμο που θα είναι και θα γίνει, γιατί δεν θα υπάρχει ένας αγώνας από κάτω. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει αγώνας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν, που αγωνιούν, που κινητοποιούνται γι' αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο να πάρουν και μια τέτοια απόφαση. Σήμερα το πρωί στην απεργία για το πολυνομοσχέδιο στην πλατεία Ορεστιάδας, περάσατε κι εσείς από εκεί. Ναι, ναι, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Είχε 20 άτομα. Δυστυχώς. Με την όλο και χειρότερα μου φαίνονται. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση υπάρχει και η απογοήτευση του κόσμου το ότι δηλαδή, μέχρι το 2014-2015 τρέχαμε όλοι μαζί για να κερδίσουμε κάτι καλύτερο. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση που έταξε λαγούς με πετραχίλια στην κυριολεξία όμως, που υποσχέθηκε τα πάντα. Δεν έκανε απολύτως τίποτα από αυτά που υποσχέθηκε. Απολύτως τίποτα. Απογοήτευσε απλά όλο τον κόσμο και τώρα ο κόσμος απογοητεύεται και φεύγει. Κύριε Κερακούδη. Πάλι σε δυσάρεστο βέβαια πήγαμε, αλλά. Να μείνουμε όμως σε ένα θέμα της τοπικής επικαιρότητας. Τα δρομολόγια της Τρενοσέ. Ο κακός ΟΣΕ με τα σκάνδαλα, με το. Πρόσφατα είχαμε και το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε τις πωλήσεις των υλικών. Με το υπεράριθμο προσωπικό, με όλα αυτά, με την εξυγίανση που πουλήθηκε τελικά, που δεν πουλήθηκε. Τελικά έρχεται και κόβει δρομολόγια από την περιοχή μας. Κόβει γιατί δεν του συμφέρει. Ναι, εντάξει. Λένε ότι δεν του συμφέρει. Τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια τώρα, για να του συμφέρει αυτό. Να σα κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι μια ιδιωτική επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, θα κρατήσει κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο? Αν είσαι ιδιώτης, θα πεις ότι φυσικά πρέπει να κοιτάξω εγώ μόνο το συμφέρον μου και δεν με ενδιαφέρει. Το κράτος τι έκανε γι' αυτό για να σώσει αυτή την κατάσταση? Δεν ήξερε ότι πουλώντας την Τρενοσέ θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα? Ή θα συνέχιζε μια κοινωνική πολιτική, ας πούμε, και θα κρατούσε τα δρομολόγια? Το ξέραμε ότι θα γίνει αυτό. Και άλλα δρομολόγια θα χαθούν. Αυτό που θα μείνει θα είναι τον Αθηνών Θεσσαλονίκης, γιατί είναι αυτό που του συμφέρει. Υπάρχει μεγαλύτερη. Και είναι και πολύ γρήγορο και πολύ οικονομικό. Και αυτό. Όμως υπάρχει εκεί πέρα επιβατικό κοινό, γιατί προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Εδώ πέρα, από τότε που σπούδαζα εγώ, το κάρβουνο που λέγαμε, κάνει 10 ώρες πάλι για τη Θεσσαλονίκη. Μειώθηκε ο κόσμος που το χρησιμοποιεί. Όχι ότι μειώθηκε το επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό απλά μεταφέρθηκε σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και χάθηκε ο κόσμος εκεί πέρα και τώρα λένε ότι δεν είναι συμφέρουσα επιλογή. Μα δεν είναι, φυσικά δεν θα είναι, όταν δεν κάνεις τίποτα για να βελτιώσεις υπηρεσίες. Καλά, όταν ο κόσμος δεν ξέρει και τα δρομολόγια του τρένου. Μα δεν είναι ανοιχτός ο σταθμός. Ο σταθμός ανοίγει την ώρα που έρχεται το τρένο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Και το άσχημο είναι ότι έχουμε και ένα πολύ όμορφο σταθμό που μένει πάλι έτσι αναξιοποιητός και. Από τότε, όταν έγινε, σταμάτησαν να έρχονται και τρένα. Και λέτε αναξιοποιητές, θυμάμαι παλιά είχαν γίνει και έκθεση φωτογραφίας, είχαν γίνει εκδηλώσεις. Είναι ένα πανέμορφο κτίριο, καινούργιο. Μπορούσε να αξιοποιηθεί, λίγο πρέπει να το δουν διαφορετικά. Πάντως, είναι τραγικό για κάποιον να μην ξέρει ότι πότε έχει τρένο. Ναι, έχετε ένα σπιρτή στην Ορεστιάδα, πότε έχει τρένο. Πρέπει να ψάξει να βρει. Ξέρετε τι. Αν πει, μπαίνει στο ίντερνετ πλέον και τα βλέπει. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είναι το ίδιο έργο με τη ζάχαρη. Απαξιώνουμε κάτι, διώχνουμε τον κόσμο από τα τρένα τώρα, από τον ΟΣΕ, και μετά λέμε ότι δεν μας συμφέρει, άρα δεν χρειάζεται. Μα οι δικές σου πολιτικές επιλογές ήταν αυτός ο κόσμος να μην χρησιμοποιεί αυτό το μέσο. Δική σου πολιτική επιλογή ήταν να τον αποτρέψεις να τον χρησιμοποιεί και να τον πας κάπου αλλού. Άρα, συνεπώς τώρα, λίγο με ψημιρούμε όταν λέμε, ναι, αλλά τέτοιο. Μα ξέραμε ότι όταν η ΟΣΕ θα πάει προς που πουλήθηκε, έγινε ιδιωτικοποίηση, η μερική βέβαια, γιατί νομίζω δεν μπόρεσαν όλο.
Ξέραμε ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κινητοποιήσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε στο δρόμο συνεχώς και να διεκδικούμε. Αν δεν διεκδικούμε, δεν πρόκειται κανείς να μας πει πάρτε το αυτό έτσι ελεύθερα γιατί έχω καλή καρδιά. Και πού είναι οι επιχειρήσεις που στέλνουν πράγματα από την περιοχή με το τρένο. Ναι, γιατί το αναφέραμε και πριν ότι είμαστε πολύ μακριά από την Ελλάδα, συνεπώς τα μεταφορικά είναι πολύ ακριβά. Το τρένο από, το κέντρο, από το κέντρο της Ελλάδας, μην το παρεξηγήσω. Ναι, από το κέντρο της Ελλάδας, ναι. Το τρένο ήταν μια... θα μπορούσε να είναι μια σωστή επιλογή και καλή και φθηνή. Δεν υπάρχουν ούτε εμπορικά τρένα. Τρένα που να συνδέονται με τα πλοία της Αλεξανδρούπολης. Είναι η σύνδεση με τη Βουλγαρία και την... Αυτό Τουρκία. Με τη Βουλγαρία δηλαδή δεν είναι απογοητευτικό. Και υπάρχει και η γραμμή και δεν υπάρχει... Παλιά πήγαινε σε Φιλιππούπολη με το τρένο. Γι' αυτό σας λέω ότι... Και έφτανε στο Σβίλεγραντ, κατέβαινε, έδινε τα διαβατήριά σου στον Τελωνιακό. Δεν πήγαινες μόνο, ερχόσουν κιόλας. Ερχόταν και επισκέπτες. Πού τους χάνεις όλους. Φοιτητές, παιδιά από την Οριστιάδα που σπούδαζαν στη Φιλιππούπολη, πιον ερχόταν με το τρένο. Ναι, και τα χάνεις όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε ελκυστική περιοχή για κάποιον να έρθει να μείνει. Βλέπεις ότι τα πάντα φεύγουν. Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη. Πιο κοντά δεν είναι Κωνσταντινούπολη από τη Θεσσαλονίκη. Όχι το τρένο που υπήρχε η γραμμή. Ναι. Όχι, ναι. Δυστυχώς μιλάμε για δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Γι' αυτό... Αν το δείτε πάντως, κύριε Αγγυλακούδη, ακόμα και Σαμοθράκη που. Ένα νησί που με έναν τρόπο πρέπει να συνδεθείς. Δεύτερο καράβι μπήκε. Το καλοκαίρι, το δεύτερο ταχύπλο. Το άλλο το πλοίο της εταιρείας της ΑΟΣ είναι στην Αλεξανδρούπολη, δεν έχει πάρει άδεια. Παντού υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο στα χερσαία σύνορα. Τώρα ξέρετε τι. Λόγω οικονομικής κρίσης όλα τα δικαιολογούν εύκολα. Δεν υπάρχουν λεφτά, μα πώς θα το κάνουμε, πώς θα το δείξουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους. Τι να το κάνουμε. Η Σαμοθράκη πλέον δεν θα έχει σύνδεση. Την αφήσουμε έτσι μόνη της. Και βγάζει κάθε εβδομάδα ΣΑΟΣ παράταση κινησίας, παράταση κινησίας. Και αυτό μετροποίησης με την επιχειρηματία για να επωφεληθεί από κάποια άλλα από την. Προφανώς. Μα έτσι λειτουργούν. Δυστυχώς έτσι λειτουργούμε. Και σαν κράτος και σαν κοινωνία έτσι λειτουργούμε. Και γι' αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Λοιπόν, τώρα για να μας πείτε για την παράταξή σας, δύο μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Η δεύτερη αλλαγή είστε εσείς. Η δεύτερη αλλαγή ήμουν εγώ, ναι, ο πρώτος ήταν ο... Όχι, λέω η Διάβα εννοώ. Τέσσερα άτομα περάσανε. Ναι, ήταν ο κύριος Μελάς με τον κύριο Παντσίδη, ήρθε ο κύριος Τσάμογλου και εγώ λίγο αργότερα. Πηγαίνουμε βάση της ιδρυτικής μας διακήρυξης που είχαμε ανακοινώσει, το είχαμε γράψει τότε ότι θα υπάρχουν αλλαγές προσώπων ώστε να ακουστούν νέες φωνές, νέα μυαλά, νέες ιδέες. Βάση πάντα τον είχατε βάλει και έναν όρο να μην είναι με την παράταξή σας κάποιος παλιά που έχει διατελέσει δημοτικό σύμβουλος. Όχι. Στην ιδρυτική διακήρυξη δεν υπήρχε. Όχι. Προσπαθήσαμε απλά. Κάποιος περιορισμός νομίζω ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε περιορισμός, γιατί κατέβηκαν οι άνθρωποι που είχαν διατελέσει ως δημοτικοί σύμβουλοι νομίζω. Απλά λέγαμε ότι να μπουν κυρίως νέα παιδιά. Για να δείξουμε το διαφορετικό και να μπουν νέες ιδέες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και νέες απόψεις. Το νέο πώς οριοθετείτε. Το βάζουμε νέα πρόσωπα, νέα σε ηλικία. Το νέα σε ηλικία γιατί δεν είναι τώρα, αν θα παραμείνει η παράταξή σας στα επόμενα 10 χρόνια, προφανώς... Είμαστε μεγάλοι εμείς. Όχι, τα νέα, και το διευκρινίζαμε αυτό κάπως, ότι δεν εννοούμε νέους ανθρώπους ηλικιακά μόνο. Αλλά γιατί επειδή και ένας νέος, όταν ακολουθεί μια παλαιοκομματική και παλαιοπολιτική λογική, θα έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με όλους αυτούς που έχουν περάσει. Εμείς θέλαμε να μπουν νέες ιδέες και ο τρόπος αποφάσεων που θα έχουμε να είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι υπήρχε μέχρι τότε και να υπήρχε η συμμετοχή του πολίτη. Να δρούμε συλλογικά. Γι' αυτό και κάνουμε και τις συνελεύσεις μας. Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές για όλους. Ναι. Μπορεί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει ο οποίος. Δεν έχει σχέση με την παράταξή σας. Ναι, και είναι ανοιχτά δηλωμένος με κάποια άλλη παράταξη. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα έρθει μέσα στη συνέλευση. Συζητάμε, ανοίγουμε θέματα, συζητάμε τους προβληματισμούς μας, παίρνουμε αποφάσεις από κοινού, συλλογικά. Εμείς θέλουμε τη συμμετοχή. Το ήταν το βασικό, το κυρίαρχό μας και προεκλογικά, όταν λέγαμε ότι θέλουμε τη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις του Δήμου.
είτε και μέσω μικρών δημοψηφισμάτων, είτε με τη συμμετοχή του σε αυτά, είτε με ανοιχτές εκδηλώσεις. Αυτό το μικρό δημοψήφισμα πώς θα γίνει, κύριε Κελακούδη, τώρα? Θα δούμε τώρα με τα σημαντικά θέματα. Ναι, θα πρέπει ας και στο νέο νόμο που φέρουν, τουλάχιστον οι πρώτες συζητήσεις λένε ότι θα αναφέρονται και μέσα και ζητήματα. Έχει ακουστεί πολλές φορές αυτό. Ναι, λέμε ότι τώρα, σημαντικό ζήτημα, τι θα μπορούσε να είναι στο Δήμο Ορεστιάδας? Το σημαντικό δηλαδή δεν είναι το δημοψήφισμα αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι πρέπει να συμμετέχει ο πολίτης στις αποφάσεις. Ναι. Να παίζει ενεργό ρόλο μέσα σε αυτές. Να μην είναι απλός παρατηρητής και να μην δέχεται απλά τις αποφάσεις ενός Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να τις ελέγχει κιόλα. Έχει ρόλο και τις ελέγχει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο πολίτης? Αν έχει λόγο τώρα. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι όποιος θέλει να μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω έχει το... Είναι μία φορά όταν γίνεται η απολογιστική της Δημοτικής Αρχής. Έχει απαξιωθεί λίγο και ο ρόλος του πολίτη, από όλους. Το ότι δεν το δίνουμε πολύ σημασία. Τον σκεφτόμαστε κυρίως όταν είναι οι εκλογές. Έχουμε εκλογές τότε... Θα τον προσεγγίσουμε να ακούσουμε τα προβλήματά του. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Εμείς αυτό λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε. Ότι δεν θέλουμε ξανά σε 5 χρόνια να πάμε. Εμείς είμαστε ξανά εδώ, ψηφίστε μας για να πάρουμε μια καρέκλα. Δεν είμαστε καρέκλες και γι' αυτό και υπάρχει και η αναλλαγή. Γι' αυτό τους καλούμε τουλάχιστον σε 3 με 4 συνελεύσεις το χρόνο, ώστε να συμμετέχουν, να γνωρίζουν πράγματα, να καταθέτουν προτάσεις, να συζητάμε τις προτάσεις, να δείχνουν το ενδιαφέρον τους και να εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι να προσπαθούμε να το μεταφέρουμε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με δράσεις εκτός Δημοτικού Συμβουλίου να νιώθει ο άλλος ότι μπορεί να συμμετέχει και να αποφασίζει για τον Δήμο του. Οι σχωρήσεις, αποχωρήσεις στην παράταξη υπάρχουν? Ένας ζωντανός οργανισμός είναι η παράταξη. Υπάρχουν άτομα που φεύγουν και άτομα που έρχονται? Αυτή τη στιγμή δεν είχαμε. Τουλάχιστον στις συνελεύσεις συμμετέχουν όλοι οι συμμετείχανε, δεν έχουν φύγει. Δεν έχει φύγει κάποιος. Έχουν προσθεθεί όμως πάρα πολύ. Δηλαδή, μας προσεγγίζουν πάρα πολύ. Επειδή κυκλοφορούμε μικρή πόλη, η Ορεστιάδα, κυκλοφορούμε και μας προσεγγίζουν και λένε ότι μας άρεσε τουλάχιστον ότι μας καλύπτει τον κόσμο. Μπορεί να μην έρχεται πάρα πολύ, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που έχουμε. Αλλά λέει είναι πολύ θετικό τουλάχιστον ότι μας δίνεται το λόγο να πούμε κι εμείς ποια είναι τα προβλήματα, να τα μεταφέρετε, να όλοι μαζί να συναποφασίσουμε για ένα πρόβλημα και να βρούμε τη λύση. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποια άλλη παράταξη, αυτό είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Στις επόμενες εκλογές. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι η παράταξη είναι στο χέρι μας, κανείς δεν ξέρει πόσες παράταξεις θα υπάρχουν. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εκλέγονται, δεν ξέρουμε πώς θα εκλέγονται ψηφοδέλτια. Είναι πολύ νωρίς νομίζω για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο θα εκλέγεται ο Δήμαρχος και η Δημοτική Συμβούλη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουμε πάντως. Θα έχουμε. Το ενδεχόμενο δηλαδή να πει η παράταξη είναι στο χέρι μας. Θα συνεργαστούμε προεκλογικά με αυτή την παράταξη για ένα καλύτερο ποσοστό. Μία προγραμματική συμφωνία να κάνετε. Αν θέλαμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να... Δεν έχει λόγο... Όχι, ναι, νοτήριο, αν θέλαμε απλά να αυξήσουμε τα ποσοστά μας χωρίς να μας ενδιαφέρει το πολιτικό υπόβαθρο που θα πατήσουμε, θα μπορούσαμε και από τις προηγούμενες εκλογές να έχουμε συνεργαστεί. Αυτό όλα θα γίνουν όταν εμείς έχουμε μια καθορισμένη γραμμή, ένα καθορισμένο τρόπο που συναποφασίζουμε. Αν υπάρχει τέτοια πρόταση, γιατί πρέπει να υπάρξει κάποια πρόταση για να συζητηθεί, θα έρθει στη συνέλευσή μας, θα την συζητήσουμε διεξοδικά και θα πάρουμε μια συλλογική απόφαση. Ναι, φαντάζομαι ότι κατεβαίνετε όμως και διεκδικείτε το Δήμο Ορεστιάδας για να πάρετε το Δήμο Ορεστιάδας. Δεν κατεβαίνετε για να σας συναντιπολίτευση. Όποιος κατεβαίνει, κατεβαίνει για να περάσει η δικιά του πολιτική γραμμή. Ναι, υπάρχουν και παρατάξεις στην Ελλάδα που λένε ότι εμείς κατεβαίνουμε για να έχουμε τη φωνή μας. Υπάρχουν και αυτοί που λένε εμείς... Ο κόσμος σου δίνει τη φωνή. Αυτοί που σε ψηφίζουν. Προφανώς. Καταθέτεις το πρόγραμμά σου, το όραμά σου, τη σκέψη σου και από εκεί και πέρα όσοι συμφωνούν με αυτό, σε ψηφίζουν. Πότε προβλέπετε εκλογές? Και εθνικές και δημοτικές και περιφερειακές. Νομίζω ότι το 19 θα είναι πλέον. Έτσι. Οι τοπικές θα είναι σίγουρα το 19. Τώρα μένει να δούμε αν θα είναι το μήνα Μάιο και τον τρόπο. Σεπτέμβριο. Ναι, και σημαντικό είναι ο τρόπος. Εμείς έχουμε, από την αρχή έχουμε πει ότι συμφωνούμε με την αλλαγή του εκλογικού νόμου και να πάμε στην απλή αναλογική. Είναι κάτι που το στηρίζουμε. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Δήμος έτσι. Ναι. Γιατί ναι, μπορεί να. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάποιοι. Άλλωστε και τα θέματα που έχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο
το 80 με 90% περνάει σχεδόν ομόφωνα. Γιατί και στη Βουλή περνάνε τα θέματα με πλειοψηφία. Και εκεί υπάρχουν συνεργασίες των κομμάτων. Και στη Βουλή υπάρχουν. Αν δεν έχετε διαδηλωμένοι κάποιο. Έχουν πει ότι θα υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και για τον προϋπολογισμό, ας πούμε, για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος και μετά θα διαφορετικά. Μένει να δούμε, είναι πολύ. Θέλουμε να δούμε και εμείς το νόμο, γιατί πολλά ακούγαμε στις αρχές και κάθε μέρα βλέπουμε διαφορετικές εκτόσεις από αυτή την κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή στην ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών, ποιος επικρατήσει, τι θα σε επικρατήσει, ο καθένας. Επιστεύω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν πάει σε μια αλλαγή του εκλογικού νόμου, δεν ενδιαφέρεται για τους μικρούς δήμους, ενδιαφέρεται για τα μεγάλα αστικά κέντρα ή ενδιαφέρεται για. Είναι, αλλά ο νόμος αφορά τους πάντες. Συνεπώς. Ναι, αλλά δεν λειτουργεί τώρα βάσει πώς θα βγει η δημοσιογραφία, αλλά λειτουργεί με το πώς θα γίνει η εκλογή του Δημάρχου στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και πώς θα λειτουργήσει ο συγκεκριμένος Δήμος. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Δυστυχώς είμαστε ωραία και σε αυτόν τον τομέα, αλλά θα ισχύσει και όλους ο νόμος και εμείς περιμένουμε με αγωνία να δούμε πραγματικά πώς θα είναι ο εκλογικός νόμος και να πάρουμε και τις αποφάσεις μας για το μέλλον. Διεύρυνση της παράταξής σας, δηλαδή ενδεχομένως κάποια συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, έχετε τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους από άλλους δήμους? Ναι, συζητάμε, καθημερινά συζητάμε με άλλους. Μάλιστα, στις παρατάξεις που συμμετείχαν σε εκλογές έχουν και δημοτικούς συμβούλους. Μιλάμε καθημερινά. Άρα, δηλαδή, μπορούμε να δούμε και ένα συνδυασμό, είναι στο χέρι μας ή όπως αλλιώς ονομαστεί? Όχι, είναι μεμονωμένα από άλλους. Είναι παρατάξεις από άλλους, τελείως έξω από την περιφέρειά μας. Ναι. Και απλά συζητάμε με το πώς δρούν αυτοί, πώς εμείς ανταλλάσσουμε απόψεις. Βρισκόμαστε, έχουμε βρεθεί, τα έχουμε πει για το πώς λειτουργούν, τι λάθη κάναν αυτοί, τι λάθη κάναμε εμείς, ώστε να αυξηθεί, να μεγαλώσει λίγο και η εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι δύσκολο να λειτουργείς βάσει συνελεύσεων. Έχουμε μάθει σαν πολίτες να είμαστε με την επιλογή της ανάθεσης, ότι τα αναθέτω κύριε Δωματάκη σε εσάς, εγώ σας ψήφισα, βγάλετε εσείς τα κανόνα από τη φωτιά, εγώ σας, αυτό που έκανα, ήταν να κάνω, το κάνω. Εμείς, επειδή το θέλουμε να συμμετέχει και όταν συμμετέχουν πολλοί, βγαίνουν και πολύ ωραίες ιδέες, αλλά υπάρχουν και συνελεύσεις που μπορούν να κρατάνε πάρα πολλές ώρες, βλέπουμε ποια είναι τα λάθη, πώς πρέπει να κινηθούμε και θα δούμε και στις επόμενες εκλογές πώς θα κινηθούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πραγματικά το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί προς όφελος του Δημότη και του Δήμου. Και όχι να μην λειτουργεί για ψηφοδελικούς λόγους και λόγους αυτοπροβολής. Ναι. Και κυρίως με ανιδιοτέλεια και να βάλουμε μπροστά τον άνθρωπο και όχι το κέρδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό βράδυ.